Κυρία Γιάμαλη, mm-hmm. δεν νομίζω ότι έχω δώσει την αίσθηση ότι είμαι άνθρωπος που πιέζεται. Έτσι. Να πιέσω μπορεί. Να με πιέσουν κομμάτι δύσκολο. Mm-hmm. Το πρώτο είναι αυτό, δηλαδή, για να βάζουμε τα πράγματα από μια της αρχής θέση τους. Ο τρόπος που έχω διατυπώσει μια σειρά από προβληματισμούς, ενστάσεις, διαφορετική κατεύθυνση αναγκαιότητας λήψης μέτρων σε σχέση με την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ένας πολύ ωραίος τρόπος που είχαν πάρα πολλά ΜΜΕ, όπως το κάνουν εδώ και πολλά χρόνια, είναι η διαστρέβλωση και αυτών που λέω, η προσπάθεια να κολλήσουν στάμπες και χαρακτηρισμούς και βέβαια να με βαφτίσουν ποιον εμένα και αντιεμβολιαστεί, ας πούμε, και να κάνουν μεγάλο θέμα το θέμα του εμβολιασμού. Εγώ, κυρία Γιάμαλη και κύριε Σουρμελίδη, έκανα ακριβώς αυτό που είπα πριν από 4 με 5 μήνες, όταν με ρώτησε κάποιος και μάλιστα σε κοινωνικό δίκτυο, πείτε μας, κύριε Πολάκη, έχετε εμβολιαστεί? Και το απάντησα, όχι, αυτό είναι το Μάη. Όχι, θα περιμένω το φθινόπωρο με βάση τις μεταλλάξεις που θα υπάρχουν, τις επιπλοκές και τις δραστικότητες των εμβολίων, για να αποφασίσω τι και ποιο θα κάνω. Και αυτό έκανα.